Δυναμικό ήταν το φετινό ξεκίνημα για τις μικρές ομάδες της ΕΠΣΗ στο πρωτάθλημα και η αρχή έγινε με την ομάδα K14 που φιλοξένησε το Λασίθι στο Ατσαλένιο, με τον Πατραμάνη στο 7ο λεπτό να σημειώνει το πρώτο γκολ φέτος για τα συγκροτήματα του Ηρακλείου. Στο 17 ο Παπαφραγκάκης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα και έκανε το 2-0, ενώ στο 20 μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Πλαΐτης ήταν εκείνος που βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά σημείωσε το 3-0. Το Ηράκλειο έβαλε και τέταρτο γκολ πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο με σκόρερ τον Λέση. Στο 58 σε άλλη μια στατική φάση ο Πλαΐτης, παρότι κεντρικός αμυντικός, έδειξε την έφεση που έχει στο σκοράρισμα για το 5-0 και στο 67 ο Πατραμάνης σημείωσε και εκείνο το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Στο 73 ο Γιάννης Παπαδάκης βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε για 7η φορά την μπάλα στα δίχτυα για να κλείσει το χώρο των γκολ στην επόμενη φάση ο Παναγιωτάκης, τελειώνοντας ιδανικά μια εξαιρετική ατομική ενέργεια για το τελικό 8-0. Τελείωσε το παιχνίδι και η εικόνα μας ήταν θετική, αν και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, τα οποία και θα δουλέψουμε στη συνέχεια. Ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, έχω να το πω. Μπορούσαμε να παίξουμε λίγο πιο καλύτερα. Τα γκολ ήταν λίγο παρόμοια, αλλά ήταν ωραία εμπειρία. Στο παιχνίδι που ακολούθησε για τις μεικτές K16, το Λασίθι προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικό στα πρώτα λεπτά. Όμως γρήγορα το Ηράκλειο επέβαλε πλήρως το ρυθμό του και καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το μάτς με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Κωστάκη. Ο νεαρός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό, αλλά δεν σταμάτησε εκεί, αφού δύο λεπτά αργότερα βρέθηκε προκαινής εστίας και δεν αστόχησε, διπλασιάζοντας τα γκολ της νικητής ΕΠΣΗ αλλά και τα δικά του. Ο Κωστάκης ήταν σε εξαιρετική μέρα και το επιβεβαίωσε με το hat-trick που σημείωσε στους 34 μετά από ωραία ενέργεια. Και ο Ηράκλειος είχε και άλλες ευκαιρίες χωρίς να κινδυνεύει από το Λασίθι. Και το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 75 με σούτ του Ψαρολογάκη που είχε περάσει το παιχνίδι ως αλλαγή. Επόμενο παιχνίδι για τις μεικτές ΕΠΣΗ είναι την προσεχή Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στην έδρα του Ρεθύμνου. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι για να μπορούμε να χτίζουμε απάνω στις νίκες μας και να προχωράμε. Ο στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο, είναι ξεκάθαρο. Όμως για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε πράγματα, να δουλέψουμε πράγματα. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή εικόνα από τα παιδιά τους, συγχαρητήρια.